Ιαπωνήσου. Εμείς έχουμε μια συνολική πρόταση η οποία λέει οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές εκλογές είναι πρώτα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλαμε να δείξουμε και τρία ακόμα πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η ισχυρή εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο, η κοινωνική εκπροσώπηση σε διάφορα επίπεδα. Και το τρίτο, η πολιτική διεύρυνση. Άρα έχουμε δυνάμεις οι οποίες έρχονται ή παλεύουν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ας πούμε, θέλω να πω, είναι ο Οδυσσέας ο Βουδούρης, είναι η Αγλαία η Κυρίτση στο Βόρειο Αιγαίο, είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο οποίος είναι στη Δυτική Μακεδονία και πάει λέγοντας. Να έρθουμε που δημιούργησε πρόβλημα στον κύριο Βουδούρη. Λογικό δεν είναι. Γι' αυτό άλλωστε και η πρόταση είναι ενιαία και δεν είναι αξιολόγηση προσώπων με πρόσωπα. Είναι αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής και σε αυτό το επίπεδο. Και αλλά υπήρξαν οι αντιδράσεις ακριβώς για τις πολιτικές του επιλογές στο παρελθόν. Οι πολιτικές επιλογές στο παρελθόν, η αριστερά είναι ρεαλιστική και ριζοσπαστική, είναι δημιουργική και δεν είναι εκδικητική. Και σε αυτή την κατεύθυνση στέλνουμε ένα μήνυμα σε ολόκληρο το λαό ότι αυτές τις εκλογές, ανεξάρτητα με το ότι ψήφισαν το 2012, πρέπει να καταδικάσουν την κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.